στην Βουλή, κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, επικεφαλής ενός μεγάλου κυβερνητικού κλιμακίου, για να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την Δυτική Μακεδονία του 2030. Όπως είπε και ο Άκης στην εισαγωγή του, είναι η έκτη τέτοια παρουσίαση που κάνουμε σε πρωτεύουσα περιφέρειας, ενός σχεδίου το οποίο έχει ορισμένα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι κοστολογημένο, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι φορείς υλοποίησης, είναι προϊόν εκτεταμένης διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση δεύτερου αλλά και πρώτου βαθμού, με σημαντική συνεισφορά και των βουλευτών μας, με προτάσεις και ιδέες που κατέθεσαν σε αυτήν την διαδικασία. Και κυρίως έχει ένα μεγάλο χαρακτηριστικό, είναι συνεκτικό σχέδιο. Δεν αποτελεί απλά ένα κατάλογο επιμέρους έργων, αλλά εκφράζει μια συλλογική φιλοσοφία, ένα νέο αναπτυξιακό όραμα το οποίο έχουμε για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή έχω βρεθεί πολλές φορές στη Δυτική Μακεδονία, γνωρίζετε καλά το προσωπικό μου ενδιαφέρον και αισθάνομαι μεγάλο το βάρος της ευθύνης, ειδικά απέναντι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εδώ αντιμετωπίζουμε μια σειρά από ειδικές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την φυσιολογική πορεία των πραγμάτων που δεν είναι άλλη από την σημαντική μείωση της συμμετοχής του Λιγνίτη στο ενεργειακό μας μείγμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή η μείωση δεν έγινε μόνο τα τελευταία χρόνια. Είναι προϊόν μιας υπερδεκαετούς πορείας, μιας νομοτελειακής πορείας, για την οποία πολλές φορές είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και σε άλλες στιγμές, πριν όμως όταν ήρθαμε στα πράγματα, είχα πια την δυνατότητα αυτήν την δίκαιη μετάβαση μακριά από το Λιγνίτη και προς ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης να την κάνω πράξη. Και δεν σας κρύβω ότι έδωσα μεγάλο αγώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν και με αφορμή τα σχέδια τα οποία διαμορφώσαμε και που κατέληξαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, για να μπορέσουμε να προτάξουμε την Δυτική Μακεδονία ως παράδειγμα ευρωπαϊκό δίκαιης μετάβασης μακριά από το Λιγνίτη και προς ένα πιο αισιόδοξο, πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε όχι μόνο στους σημαντικούς πόρους τους οποίους έχουμε εξασφαλίσει, αλλά και στην συνολική προτεραιότητα, θα έλεγα, που είχε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ολική κυβέρνηση. Η άλλη περιφέρεια είχε, ας πούμε, δεχτεί τόσες πολλές επισκέψεις από κυβερνητικά κλιμάκια, αρκεί να αναφέρω πόσες φορές μόνο εγώ ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Νίκος ο Παθανάσης, αλλά και πολλοί άλλοι υπουργοί, ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουμε, θα δείτε Γιώργο, απέναντι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση πια να πιστεύουμε ότι έχουμε προδιαγράψει ένα μέλλον περιφέρεια, το οποίο πράγματι είναι πιο αισιόδοξο, θα οδηγήσει σε αυξημένα εισοδήματα, περισσότερες και καλύτερες δουλειές, καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, καλύτερο περιβάλλον μακριά από τις επιπτώσεις του Λιγνίτη, σε ένα περιβάλλον πιο πράσινο, πιο ασφαλές. Πράγματι, ποτάκι μου έκαναν εντύπωση τα στοιχεία αυτά όταν προετοιμαζόμουν για το και το φάκελο, το πόσο ασφαλής είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον στα επίσημα στατιστικά, και αυτό είναι ένα κεκτημένο το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε. Άρα, μια περιφέρεια η οποία θα είναι πόλος καινοτόμου ανάπτυξης, με πράσινες επενδύσεις που θα συνδέονται με το μέλλον πια της παραγωγής ενέργειας. Είτε μιλάμε για υδροπόρο, για το οποίο έχει μιλήσει πολύ ο Γιώργος και έχουμε πολλούς εξασφαλισμένους πόρους, είτε μιλάμε για μπαταρίες, είτε μιλάμε για έξυπνα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό είναι το μέλλον της ενέργειας, μαζί φυσικά με τις συμβατικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και εδώ θέλουμε την Δυτική Μακεδονία να είναι πραγματικά ένας πρωταγωνιστής. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε εξασφαλίσει τα περισσότερα δυνατά κίνητρα. Καμία περιφέρεια της Ελλάδος δεν είναι τόσο ελκυστική για επενδύσεις όσο η Δυτική Μακεδονία. Σε αυτό το βαθμό, στο διαβιώνω, έχουμε προβλήματα με άλλες περιφέρειες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι παρακάρατε ελκυστική τη Δυτική Μακεδονία. Και τι θα κάνουμε εμείς τώρα που δεν έχουμε τον ίδιο βαθμό ελκυστικότητας. Όμως, όπως είπα, η ίδια η πραγματικότητα της αποδημιουργήσεις μας υποχρεώνει να δώσουμε ακριβώς αυτά τα κίνητρα και υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον σε επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων, όπως το βλέπετε ήδη. Είμαστε στην αρχή ακόμα για σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις,
οι οποίες θα δρομολογηθούν στην Δυτική Μακεδονία, σε συνδυασμό φυσικά με επενδύσεις οι οποίες έχουν σημαντική κρατική συμμετοχή, όπως τα έργα ΣΔΙΚ, για τα οποία σας μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός. Αλλά φυσικά όλες αυτές οι επενδύσεις δεν μπορούν να έρθουν αν δεν λύσουμε κάποια δομικά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας ως προς τις βασικές υποδομές σχετικά με τις μεταφορές. Θέλω να ξέρετε ότι για τον Ε65 και για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης έδωσα προσωπικό αγώνα. Θα έλεγα από αυτά τα οποία πραγματικά το πήρα επάνω μου σε δύσκολες διαπραγματεύσεις με τη διεύθυνση ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ε65 όμως είναι πραγματικότητα. Γίνεται πλέον από αυτό. Και έχει τεράστια σημασία η σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με την Κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλία και φυσικά και με την Αττική. Και μικρές τροποποιήσεις όπως ανέφερε και ο Γιάννης, νομίζω ότι μπορούν να εξεταστούν. Όμως κρατήστε τη μεγάλη εικόνα. Αυτό το έργο ήταν ένα έργο κλινικά νεκρό ως προς το βόρειο τμήμα και καταφέραμε ουσιαστικά να το δρομολογήσουμε και να το υλοποιήσουμε. Όπως υλοποιούμε τη σύνδεση της Φλόρινας, με μεγάλη εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, ξέρουμε πια πώς θα γίνει, αλλά και τη σύνδεση με την Θεσσαλία, το νότιο κομμάτι αυτού του άξονα, που και αυτό έχει την δικιά του ξεχωριστή σημασία, και βέβαια την σύραγγα της Λισούνας, την οποία είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ το εργοτάξιο και μου θύμισαν μάλιστα ότι οι πρώτες μελέτες, οι πρώτες προμελέτες, μιας και είχε την καλοσύνη ο Τάκης να αναφερθεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ναι, και οι πρώτες προμελέτες για τη σύραγγα της Λισούνας είχαν γίνει πριν από 30 χρόνια, το 1992. Αλλά σήμερα πάλι από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιείται. Είναι πολύ μεγάλη σημασία σε όσα σας είπε ο Γιώργος Γιορτατάς για τα ζητήματα του πολιτικού τομέα. Είστε μια περιφέρεια που παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Στον αναπτυξιακό μας όνομα, ειδικά εδώ στην Δυτική Μακεδονία, δεν μπορεί να γίνει ο πρωτογενής τομέας και πιστεύω ότι έχει δίκιο ο Γιώργος να λέει ότι αναλογικά ανακάτοικο πουθενά δεν γίνονται περισσότερα αντιστοιχικά έργα από ό,τι εδώ κάνει. Το ζήτημα του Νεστορίου μας ταλαιπώρησε μέσα στα επόμενα χρόνια. Άρα η Δυτική Μακεδονία θα είναι πρωταγωνίστρια και στην επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης. Όμως για να μπορούσαμε πραγματικά να μιλήσουμε για καινοτομία, για ανταγωνιστικότητα, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς εκπαίδευση και χωρίς έρευνα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα πραγματικά δεν χάρηκα, απλά συγκινήθηκα όταν επισκέφθηκα τα καινούργια κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και χαίρομαι γιατί ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο σε συνεννόηση με την περιφέρεια, με πόρους της περιφέρειας, καταφέρει πραγματικά να κάνει ένα άλμα προς το μέλλον. Οι υποδομές που είδα θα τις ζήλευαν πανεπιστήμια πολλά, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και θέλω να επαναλάβω τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να είναι πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα πρέπει να είναι επιλογές ανάγκης. Πού να πάω, μπήκα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Όχι, πρέπει να είναι πρώτες επιλογές. Γιατί παρέχουν εξαιρετικής ποιότητας σπουδές σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον με πολύ καλούς καθηγητές και με ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι δυναμικό και ανερχόμενο. 8:1 είναι η αναλογία, προσέξτε, με ρόντε που προλαμβάνουμε σε σχέση με αυτά τα οποία συνταξιοδοτούν. Και είναι μεγάλη πρίκα το πανεπιστήμιο σας για όλους τους τομείς εθνής. Και για τα ζητήματα της παραγωγής φοιτητών και για τα μεταπτυχιακά και για ξενόγλωσσα προγράμματα και για την επιμόρφωση και την κατάρτιση. Διότι όταν συζητώ με μεγάλους επενδυτές και προσπαθούμε να τους πείσουμε να έρθουν στη Δυτική Μακεδονία, δεν τους ενδιαφέρει μόνο η γη, οι εκτάσεις της ΔΕΗ, τα δίκτυα, οι δρόμοι, τα τρένα. Με ρωτάνε πάντα το ανθρώπινο δυναμικό τι γίνεται. Και όταν ακούνε ότι υπάρχει πανεπιστήμιο με το οποίο μπορούν να συνεργαστούν, να αναπτύξουν καινούργια προγράμματα, αμέσως βλέπουν την περιφέρεια μέσα από ένα διαφορετικό μας τεράστια σημασία παρακαταθήκη για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, το πανεπιστήμιο σας και η στήριξή του, την οποία τη θεωρείτε δεδομένη, διότι έχετε και εξαιρετικές πρετανικές αρχές που πραγματικά έχουν αγκαλιάσει τις ευκαιρίες που δίνει το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο για να απογειώσω στην κυριολεξία. Εδώ δεν είναι σχηματό. Να απογειώσω στην κυριολεξία το πανεπιστήμιο σας. Και βέβαια δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, είναι όλη η δουλειά η οποία γίνεται
σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Δίνω μεγάλη έμφαση στα ζητήματα της επαγγελματικής κατάρτισης, της μεταλλικιακής εκπαίδευσης, τα πειραματικά μας, η ΕΚ με καινούργιες